Χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σα. Έχουμε πολύ καιρό να σα δούμε Θεσσαλονίκη, κάνω λάθο. Πόσα χρόνια πάνε, ξέρω εγώ. Είχα έρθει με την παράσταση του Παναγούλη, το Μέγαρο Μουσική. Όντω, έχει αρκετά χρόνια. Βέβαια, έχουμε μια νέα παράσταση, ένα έργο πολύ ιδιαίτερο, ένα πολύ αγαπητό ζωγράφο, το Van Gogh Μιλό, και όπου έχετε και όλη την ευθύνη, θεωρώ, πάνω σε αυτό το έργο και σε την παράσταση. Σωστά. Από την ιδέα. Ναι. Μετά τη διασκευή του έργου από μυθιστόρημα που ήταν και όλη την ευθύνη της δουλειάς. Η σχέση σας με τον Van Gogh ποια είναι, πέρα από ένα θαυμασμό φαντάζομαι που υπάρχει σε πολύ κόσμο. Ερωτική είναι η σχέση. Ερωτική. ναι, αλλιώς που θα το εξηγήσω. Με την έννοια ότι έχω μια αιμονή στον ζωγράφο αυτό, γιατί πέρα από την ζωγραφική του, που εγώ την θαυμάζω, την αγαπάω, αλλά είναι η στάση ζωής που, και οι ιδέες του, η αντίληψη του για τη ζωή, ο ψυχισμός του και όλη αυτή την ενέργεια που μας έχει κληροδοτήσει. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε μια πολύ καλή αφορμή να ασχοληθείτε και με την απόδοση του κειμένου. Ναι. Ναι. Γιατί πολλά πράγματα που εγώ θα ήθελα να πω και σαν ας πούμε καλλιτέχνη, σαν εμείς τώρα λεγόμαστε καλλιτέχνη. Λεγόσαστε, γιατί το λέτε ας πούμε, αλίμονο. Όταν υπάρχει ένας Van Gogh, είναι αστείο τώρα να λέμε εμείς ότι απλώς προσπαθούμε και να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα που λέει και να υπηρετήσουμε όσο μπορούμε πιο καλά αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως επιλέξατε μία εκδοχή που είναι ανατρεπτική, δηλαδή λίγο ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, αυτό είναι καλό, γιατί ως τώρα κυριαρχούσε η άποψη ότι ο Van Gogh έχει αυτοκτονήσει. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν βγει στο φως καινούριες έρευνες που αποδεικνύουν το αντίθετο. Εκεί η ταινία μου που βγήκε πάλι αυτό αποδείκνυε το χειμώνα πέρυσι. Ναι, ναι. Με τη διαφορά ότι δεν είχε τη δική μας εκδοχή, που εγώ θεωρώ ότι η δική μας αυτή είναι η πραγματική. Γιατί και ο Κενασιά που έχει γράψει το έργο έχει κάνει έρευνα. Ναι. Και εγώ να σας πω, αυτή θέλω να πιστεύω. Γιατί ακόμα και όταν δεν είχα διαβάσει το έργο αυτό, κάτι μέσα μου έλεγε από μικρή που πρώτο ήρθα σε επαφή με το Van Gogh, ότι αποκλείεται αυτός ο μεγάλος ζωγράφος να έχει αυτοκτονήσει. Δεν ήθελα εγώ να το δεχτώ. Και ευτυχώς και έχουν βγει με τις καινούριες έρευνες, κυριαρχεί άποψη ότι ο Van Gogh δεν αυτοκτόνησε. Στην παράστασή μας όμως λέμε πώς πέθανε ο Van Gogh. Μάλιστα. Για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Απλώς εγώ αυτό που κατάλαβα από το έργο, βασικά από τον τίτλο του έργου που ξεκίνησα, που ο τίτλος είναι «Το βάρος των δέντρων και του ουρανού», μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπήκα στην αυτή τη διαδικασία να φανταστώ πώς μπορούν να χορεύουν τα δέντρα και ο ουρανός. Yeah. Και βέβαια, ξέροντας πολύ καλά το Van Gogh, από τα βιβλία και όλες τις βιογραφίες που έχω διαβάσει και επειδή τον αγαπάω, έφτιαξα την παράσταση πάνω ακριβώς αυτό το, όπως το λέει ο τίτλος. Ναι. Πώς μπορούν τώρα να χορεύουν τα δέντρα και ουρα... και αυτή είναι η ζωγραφική του Van Gogh, είναι πάνω σε μία κίνηση. Για τον Van Gogh η ζωή είναι η ρυθμός του. Mm-hmm. Τα πάντα κινούνται. Ναι. Και αυτή είναι, αυτό είναι το έργο του και πάνω σε αυτό εγώ δούλεψα. Με καθοδήγησε μία λέξη που προσπάθησα πάρα πολύ να τη βρω, δεν την έβρισκα. Κάτι που ήξερα μέσα μου, η λέξη συναισθησία, που είναι όλες οι τέχνες μαζί. Βέβαια, σωστό. Αυτό είναι, ναι. Και επάνω σε αυτή την λέξη, εγώ προσπάθησα να χτίσω το έργο και μετά πάνω σε αυτή την ίδια άποψη και
μυρίζει το χορτάρι. Να μυρίζουμε το χορτάρι. Ωραία τα λέτε όμως, έτσι ακριβώς. Να μυρίζει και ο θεατής. Να ακούμε τα πουλιά να τραγουδάνε, ενώ βλέπουμε τον πίνακα του Van Gogh. Και... τόσο ζωντανά είναι όλα αυτά και τόσο υπάρχουν μέσα στο έργο του, που όλες οι τέχνες είναι μία. Και υποδίεστε μία ηρωίδα, μία καταλυτική φυσιογνωμία στη ζωή του Van Gogh, τη Μαργαρίτ Γκασέ. Ναι, η οποία αυτή ξεκινάει από τη δίγηση της Μαργαρίτ, ξεκινάει το έργο, η οποία είναι σήμερα πια 80 τόσο χρονών η γυναίκα και μέσα από αυτό ξετυλίγεται όλη αυτή η ιστορία, η ερωτική, που έχει να κάνει και με το τέλος του Van Gogh, αλλά που τη βλέπουμε σε νεαρά ηλικία που δεν είμαι εγώ, αλλά που βλέπουμε ακριβώς πώς πέθανε, πώς έχασε τη ζωή του. Από έρωτα πέθανε ο Βαγό. Από έρωτα. Αχ, αυτός έρωτας. Κυρία Ρήμου, θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Θα κάναμε μια πολύ μικρή επικοινωνία, συζήτηση για την παράσταση. Ξεκινάτε από αύριο και για το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Θέατρο Αθήνων. Και βέβαια αύριο Παρασκευή θα έχουμε και τη χαρά να κουβεντιάσουμε εκτενέστερα μετά το τέλος της παράστασης, όπου διοργανώνουμε αυτή την θεατρική κουλτουροβραδιά που τη λέμε. Ναι, την ξέρω, την έχω ακουστά. Θα το δείτε και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία και από αύριο από κοντά. Ελάτε να χορέψουμε μαζί και όσοι θέλουν να χορέψουν και να βλέπουμε μαζί με τα δέντρα.